Ματσονάκια μου πολύ αγαπημένα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλοι καλά. Κι εγώ προσπαθώ να είμαι καλά, αν και υπάρχουν διάφορα πραγματάκια που την ψυχολογία μου την καταρακώνουν. Και επειδή γνωρίζετε ότι είμαι ο δικός σας αγαπημένος μαγειράκος ή αλλιώς ο μάγειρας του κάμπου, αυτό το χωριατόπεδο από την Θεσσαλία και συγκεκριμένα από τα Τρίκαλα που ήρθε στην Αθήνα και με την αγάπη του για την μαγειρική ως προτάρι στην κουζίνα κατάφερα να συσπυρώσω όλους εσάς που με βλέπετε τόσα χρόνια και με στηρίζετε με την αγάπη σας και που μοιραζόμαστε, γιατί είναι μια αμφίδρομη σχέση η δική μας, πολλά και διάφορα. Θεωρώ το πιο σημαντικό είναι να μπορείς την καλοσύνη να την προσφέρεις στους συνανθρώπους σου, στα ζωάκια και στην προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί το περιβάλλον που είναι τόσο σημαντικό γύρω μας το έχουμε ξεχάσει. Όπως επίσης έχουμε ξεχάσει τι εστί αλληλεγγύη, φιλανθρωπία, αλτρουισμός, το να μπορείς να προσφέρεις κάτι στο διπλανό σου χωρίς να κάνεις κρότο, έλεγε ο πατέρας μου, αθόρυβα. Και επειδή μετά τον πατέρα Αντώνιο και την κυβωτό του κόσμου, στο μάτι βάζουν αυτοί λοιπόν που μας κυβερνούν, αυτοί που θέλουν να τους υπηρετούμε και να διαχειρίζονται τους πάντες και τα πάντα τρόερα, έχουν βάλει στο μάτι έναν συνάνθρωπό μας που η προσφορά του εδώ και 12 ή 13 χρόνια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και είναι ένας άνθρωπος που προέχει για τον ίδιο το κοινωνικό καλό και όχι το προσωπικό, αυτό το εγώ που στους περισσότερους από εμάς υπερισχύει και προσπαθούμε να το θυθασεύσουμε. Μάλιστα, να αναφέρω, γιατί δεν μ' αρέσει να λέω λόγια του αέρα, και όταν εκθέτω τον εαυτό μου και μάλιστα έχοντας δημόσιο λόγο απέναντι σε τόσους ανθρώπους που με παρακολουθείτε, όταν έναν άνθρωπο τον βραβεύει η πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημαίνει ότι αυτόν τον άνθρωπο για να βρεθεί εκεί έχουν φροντίσει οι αρχές να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να τον ελέγξουν πριν δεχθεί το οποιοδήποτε βραβείο. Διότι όταν δεν κάνεις εσύ ως πολιτεία και ως έχουν εξουσία τη δουλειά σου σωστά και ξαφνικά αφήνεις χρόνια πολλά να περάσουν υποστηρίζοντας με την σιωπή σου κάτι το παράνομο, σημαίνει ότι εσύ είσαι αυτή η άρχουσα τάξη που πρέπει να τα βάλουμε μαζί σου ως πολίτες μιας χώρας που παραπέει μεταξύ φθοράς και αυταρσίας. Με ενοχλεί το ότι διάφοροι θεσμοί και αξίες στη χώρα μας και στις οικογένειές μας, τις ελληνικές, έχουν απεμπολίσει προπολού εκείνα τα θεσμικά πλαίσια που μας έκαναν να αισθανόμαστε ασφάλεια. Τι προσπαθεί να κάνει κάποιος, ποιος άραγε, από τις ελεγκτικές αρχές της εξουσίας στη χώρα μας? Προσπαθεί να αποδυναμώσει
όλες εκείνες τις εστίες που προσφεύγαμε και λέγαμε ότι είναι ιερή αξία η οικογένεια. Είναι ιερό το λειτουργήμα του ιατρού, ιερό το λειτουργήμα του ιερέα, ιερό το λειτουργήμα του δασκάλου, ιερό το λειτουργήμα του αλτρουισμού, δηλαδή να προσφέρεις στους συνανθρώπους σου, ακόμα και αν εσύ δεν έχεις τα απαιτούμενα. Όταν λοιπόν βάλλονται από παντού οι αξίες μας, δεν ξέρουμε πού την κεφαλή να την κλείσουμε, δηλαδή να γύρουμε και όπως όταν ήμουν μικρό παιδί και ταξίδευα με λεωφορείο ή με τρένο, με οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο και γυρνούσα το κεφαλάκι μου και κουμπούσα στον ώμο του μπαμπά ή χανόμουν στην αγκαλιά της μανούλας μου και αισθανόμουν ότι αυτοί οι άνθρωποι για μένα είναι ό,τι πιο ιερό και ό,τι πιο σημαντικό. Όμως, με τις διάφορες καταστάσεις που έχουμε περάσει και με τρία πέτρινα χρόνια δικτατορίας, ξεχάσαμε πολλά πράγματα. Και ο μόνος καλός είναι ο κούλης Μωυσής. Αυτός θα μας σώσει, αυτός θα μας προστατέψει από όλους τους άλλους τρόερα που είναι κακοί, εκμεταλλεύονται τον δημόσιο κορβανά και το δημόσιο χρήμα, κοιτάζουν να το σουφρώσουν, ενώ οι 300 της Βουλής επιτελούν έργο και αν τους ψάξεις από την κορυφή έως τα νύχια και τους τεινάξεις, θα δεις την τρισαθλιότητα της εκμετάλλευσης που ρίχνουν και έχουν καταφέρει να έχουν ένα πλούτο αλόγιστο για το πόθεν έσχες το δικό τους ατομικό. Έχουν, μιλάμε, οικίματα, 70, 120 ο άλλος, αυτοκίνητα, σπίτια, λογαριασμοί σε offshore εταιρείες, κάνουν πάρτι, δεξιώσεις, κυκλοφορούν με το ένα, με το άλλο, πράγματα που δεν δικαιολογούνται. Αλλά αυτοί δεν πρόκειται να πειραχθούν ποτέ από κανέναν. Ποιος θα πειραχθεί? Ο άλλος άνθρωπος. Ναι, ο άλλος άνθρωπος θα πειραχθεί και συγκεκριμένα ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος. Γιατί ως μαγειρικό κανάλι και εγώ αναγνωρίζω τις δυσκολίες και δεν θέλω να το πω, αλλά επιτρέψτε μου, μερικά γεύματα μέσα στην εβδομάδα προσπαθούμε να προσφέρουμε σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και να το προσφέρουμε το φαγάκι που πάμε έτσι όπως είναι το δικό μας στο σπίτι μας, διότι όταν κάνεις μια προσφορά δεν δίνεις αυτό που είναι να πετάξεις, αλλά αυτό που είναι να συμμοιραστείς με τα οικεία σου και πολύ αγαπημένα σου πρόσωπα. Και τουλάχιστον για εμένα, ο Αντώνης Κούκεν και τους συνεργάτες μου, αυτό αποτελεί βασική αρχή. Να βλέπεις ένα χαμόγελο, όχι μόνο εδώ στα χείλη, αλλά και στα μάτια, που πας στη γιαγιούλα, στον παππουδάκο, στην οικογένεια που δεν δουλεύει κανείς εκ των δύο, ούτε ο άνδρας ούτε η γυναίκα, και προσπαθούν με τη βοήθεια του κόσμου να στηρίξουν μια οικογένεια με 2-3 παιδάκια, διότι δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας.
Αλλά ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο άλλος άνθρωπος, μας έβγαλαν τα καναλάκια, τα έγκριτα της έγκυρης ενημέρωσης, ότι σούφρωνε χρήματα από τις δωρεές, ό,τι έκανε δηλαδή και ο πατέρας Αντώνιος. Και μετά, αφού δεν βρήκαν κατηγορίες, το φόρτωσαν διάφορα άλλα πράγματα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Έτσι τώρα και εδώ. Και προσέξτε καλά, τσονάκια μου, μετά από τον άλλον άνθρωπο και τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, εδώ είμαστε, θα πάνε στο χαμόγελο του πεδίου. Θα ξετινάξει οτιδήποτε έχει δημιουργηθεί από συνανθρώπους μας, δηλαδή ανθρώπους σαν και εσάς, σαν και μένα, που βοήθησαν να συσπηρωθεί πολλοί κόσμος και να επιτελούν έργο. Εγώ δεν θα βγάλω πορίσματα και απορώ γιατί λοιπόν τα παπαγαλάκια της μπλεδίζουσας κυβέρνησης, της κουλάρας, πριν ακόμα βγει μια απόφαση, άρχισαν να βγάζουν πορίσματα και να γίνονται τηλεοπτικά δικαστήρια. Πώς επιτρέπεται άραγε αυτό? Γιατί έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του, και πιο πριν ο πατέρας Αντώνιος, τώρα ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, κυριολεκτικά ξεσκίζεται από τα άγρια και ανήμερα θηρία της έγκριτης ενημέρωσης των βοθροκανάλων, και κανείς δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Παρουσιάζουν το θέμα, δημιουργούν λοιπόν ανυπόστατες κατηγορίες, πολλές και διάφορες, ο καθένας στις δικές του, και αρχίζουν και λέει ο καθένας το μακρύ και το κοντό. Και στέκεσαι εσύ εκεί και εγώ και λέμε, τελικά είδες, δεν πρέπει να δίνουμε σε κανέναν τα λεφτά μας. Δεν πρέπει σε κανέναν να κάνουμε καλό. Όλοι κοιτάζουν να τα αρπάξουν. Μόνο ο Μωυσής δεν κοιτάζει να τα αρπάξει. Και παίρνει, μιλάμε, τα σαπάκια από τους Αμερικανούς και μας χρεώνει για τα καλά ως πατρίδα και ως λαό για πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν ξεπούλημα στα Αμερικανάκια τα καλά. Γιατί πρέπει να φροντίσει για την άμυνα της χώρας μας. Και ο πακτολός χρημάτων φεύγει. Αυτός δεν ελέγχεται. Αντιθέτως, αργά τα μεσάνυχτα στη Βουλή ψηφίζονται νόμοι και κανείς, μα κανείς γι' αυτά δεν τον ενδιαφέρει. Και όταν θέλει λοιπόν η κουλάρα και το επιτελείο της, το οποίο είναι έξυπνο, και τον Mr. Bean, του λένε, ξέρεις Mr. Bean, φόρε και εκείνο το καπέλο, και πρόσεξε τι θα κάνουμε για να τραβήξουμε την κοινή γνώμη. Θα βγάλουμε σκάνδαλο. Α, ξέχασα. Είχαν βγάλει και γι' αυτόν τον Κοκλώνη. Δεν είχαν βγάλει ότι εκείνος πήρε 20 εκατομμύρια ο Κοκλώνης, ο Νίκος. Βγήκε. 20 εκατομμύρια έχει καταχραστεί από το ελληνικό δημόσιο. Και γιατί λοιπόν συνεχίζει να κάνει διάφορα πράγματα και να μην τον έχουν μπαγλαρώσει να λογοδοτήσει την ελληνική δικαιοσύνη και να μας πει η ελληνική δικαιοσύνη τελικά τα έχει καταχρεστεί? Ήταν μούφα οι κατηγόριες, μόνο και μόνο πάλι και αυτές πυροτεχνήματα. Διότι έχουμε μπερδευτεί. Αλλά προσέξτε να δείτε. Τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, τον άλλον άνθρωπο, αυτόν τον κύριο με το μουσι που υπήρξε σε αυτή τη θέση όλων των ανθρώπων που βοηθά, έπεσαν όλα τα αρπακτικά και λένε ότι καταχράστηκαν δηλαδή η οικία του πρόσωπα, χρήματα, και είχαν φτιάξει γερό κομπόδιμα και τα ρίχναν από εδώ, από εκεί. Εμένα να σας πω, τσονάκια μου, όταν κάποιος κάνει έργο, εντάξει,
και μάλιστα έργο με απτά παραδείγματα. Δηλαδή, όχι να είναι, βρε παιδί μου, έτσι για να ρίξουν στάχτη στα μάτια, αλλά 13 ολόκληρα χρόνια αυτός ο άνθρωπος δίνει φαγάκι σε άστεγους, σε άπορους, σε μετανάστες, χωρίς να κάνει κανένα διαχωρισμό και χωρίς να ενδιαφέρεται αν είναι ο άλλος μαύρος, άσπρος, κίτρινος, πορτοκαλί, αν είναι κοντός, ψηλός, πλούσιος, φτωχός. Όταν πας εκεί και ζητήσεις φαγάκι, θα σου το προσφέρει. 13 χρόνια. Πού γίνεται αυτό? Ποιος είναι αυτός ο δημόσιος οργανισμός που επιτελεί τέτοιο έργο? Και επίσης, όταν είχε κατηγορηθεί ο πατέρας Αντώνιος, δεν στραγγαλίστηκε το έργο του που επιτελούσε η κυβωτός του κόσμου? Γιατί δεν ακούμε τίποτα? Γιατί στην προκειμένη περίπτωση τώρα προσπαθεί η κουλίτσα μας να στρέψει στον άλλον άνθρωπο τα βλέμματα της κοινής γνώμης? Τι άλλο θέλει να καλύψει? Και όλοι εμείς τσιμπάμε και ασχολούμαστε και αμέσως να καταδικάσουμε τον άλλον άνθρωπο. Λοιπόν, όχι, Τσονάκια μου. Διότι κι εγώ είμαι ένας άλλος άνθρωπος στο πλευρό του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου. Και όσο και αν ακουστεί ακραίο αυτό που θα πω, ακόμα κι αν υπήρχε ένας άνθρωπος που καταχραζόταν κάποια χρήματα από τις δωρεές του κόσμου, αλλά επιτελούσε το ίμιση του έργο για το οποίο εδώ και 13 χρόνια έχει βάλει ως σκοπό να εξυπηρετήσει τον κόσμο, δηλαδή, που έχει ανάγκη, με γεια του, με χαρά του, μπράβο του. Εδώ κλέβουν όλα τα λαμόγια οι πολιτικοί, δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή σε κανέναν και τίποτα, δεν επιτελούν κανένα έργο πέραν της αμάκας και αυτό, και τους χειροκροτάμε και τους δίνουμε 41%. Και ένας άνθρωπος που κάνει έργο βρίσκεται πάλι για ακόμα μια φορά στο στόχαστρο. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι όλοι μετά, αυτοί που κάνουμε λιγότερο έργο, θα εμφανιστούν κάποια στιγμή και κάποιοι άνθρωποι που πάω και βοηθάω εγώ και θα λένε ότι ο Αντώνης Κούκκιν μας έφερνε, δηλαδή, φαγάκι, επιπληρωμή, και παρουσιαζόταν στον κόσμο ως καλός. Τη σήμερα η μέρα όλα τα φοβάσαι, διότι δεν ξέρεις ποιος θα είναι ο επόμενος που θα κατηγορηθεί, και μάλιστα χωρίς να έχει βγει κάποιο πόρισμα, τον έχουν στήσει εκεί στον τοίχο και τον πυροβολούν. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος για μένα είναι ο άλλος άνθρωπος που στη συνείδησή μου έκανε και κάνει και θα συνεχίσει να κάνει έργο, αν δεν επιτρέψουμε εμείς σε όλους αυτούς τους Μωυσίδες, σε όλους αυτούς που δήθεν εμφανίζονται σαν από μηχανείς καλοί θεοί, για να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους και να διαφυλάξουν το δημόσιο καλό. Πιο καλό. Πιο καλό. Πιο καλό είδαμε σαν χώρα. Πιο καλό βλέπουμε που καθημερινά όλο και περισσότεροι καταλήγουν να αναζητούν τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αντί να καταλήγουν εκεί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα ζεστό φαγάκι, φρέσκο ψωμάκι, καθαρά μαχαιροπύρουνα και πιατάκια, και ανθρώπους να πούν μια καλή κουβέντα όταν σου το προσφέρω. Αλλά στην Ελλάδα ζεις, και το λέω στον εαυτό μου, Αντωνάκη, και σε κάθε Αντωνάκη και σε κάθε Κωνσταντίνο και σε κάθε άλλον άνθρωπο εκεί έξω που αισθάνεται όπως εγώ, θέλω να πω
μην πιστεύετε και μην πετροβολάτε όλους αυτούς που το σύστημα θέλει να τους αποκαθιλώσει για να μπορούν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι που μας κυβερνούν και μας διαχειρίζονται να αισθάνονται οι μοναδικοί σωτήρες που θέλουν όλα να τα αρπάξουν και να τα κάνουν δικά τους, να μας έχουν απόλυτα στο χέρι τους και να μην υπάρχει πάνω απ' όλα η φιλανθρωπία, παρά μόνο εκείνη η φιλανθρωπία των πελουσίων που τις κάνουν για να καλύψουν δικές τους φορολογικές μπαγαμποτιές και όχι μόνο. Υπάρχουν και τα ξεπλύματα στα ρουχαλάκια και πρέπει να λειτουργούν τα πλυντηριάκια. Αλλά εκεί, σε αυτούς, κανείς δεν τους πειράζει. Γιατί μεταξύ τους ξέρουν πόσο βρωμεροί και τρισάθλοι είναι. Γι' αυτό έχουν βαλθεί ό,τι στην ελληνική κοινωνία έχει φτιαχτεί από απλούς συνανθρώπους μας να το εξωστρακίσουν και να το εξοντώσουν. Γι' αυτό ας εισπυρωθούμε και ας στηρίξουμε όλους εκείνους τους συνανθρώπους μας που μέχρι πρότινος τους βράδευαν και όχι οποιοδήποτε, η ίδια η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επί 13 χρόνια σας λέει κάτι αυτό? Φιλήρου φυκτός στη Μούρη και είμαι κι εγώ ένας άλλος άνθρωπος στο πλευρό του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου. Φιλή, συμπαράστασης.